Εντάξει, ήταν επενδυαστικό αυτό, αλλά εμείς είχαμε μείνει στις δηλώσεις του προηγούμενου Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Κερίδη, ο οποίος και τότε μας είπε ότι υπήρχαν χρήματα για να δημιουργηθεί μια ιδιοδομές σε επίπεδο Κρήτης που να φιλοξενούν προσωρινά, υπό συνθήκες ανθρώπινες, δηλαδή χωρίς να έχουμε τα θέματα που έχουμε τώρα, τους μετανάστες μέχρι να φτιάξουν τα χαρτιά τους και να φεύγουν πάνω για την περιοδική Ελλάδα. Αυτό ακούστηκε καινούργιο, ότι μιλάμε για κέντρα μεταναστών που θα μπορούν να μένουν εδώ και να εργάζονται. Υποτίθεται το κομμάτι των θέσεων εργασίας έχει καλυφθεί με διακρατικές συμφωνίες, με όμορες χώρες, με εποχιακούς εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρουν, είτε είναι αυτές οι συντατικές καλλιεργίες των θερμοκηπίων, είτε άλλοι εργάτες από την Αίγυπτο για παράδειγμα, είτε άλλοι ενδεχόμενα για τη συγκομιδή της ελιάς. Αλλά αυτό είναι καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Θεωρώ ότι είναι σε ένα στάδιο πρώιμης διερεύνησης. Σαφώς δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχουμε εμείς γνώση και άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Εγώ θα πρότεινα να περιμένουμε να δούμε τι έχουν σκοπό να κάνουν. Δηλαδή, αυτή ήταν μια πρώτη, θεωρώ, ήταν μια πρώτη ανακοίνωση. Πιθανότατα για να ζειάσουν και να μετρήσουν τις αντιδράσεις οι οποίες θα προκληθούν. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρξε μια επικοινωνία της κυρίας Βολουδάκη με τον Υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος του ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός. Σας καλύπτει αυτό και θα επιχειρήσετε σαν αντιπεριφέρεια ή σαν περιφερειακή αρχή κάποια συνάντηση για περισσότερες εξηγήσεις? Καταρχήν, πέρα ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, νομίζω ότι είναι μια δικαιολογία. Επειδή μπαίνουμε τώρα και σε μια περίοδο που θα χρειαστούν άνθρωποι να μαζέψουν τις αγίες, για παράδειγμα, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχονται για να δουλέψουν εποχιακά στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύουν να πάνε στην υπηρετική Ευρώπη. Θέλουν να πάνε στη Γερμανία, θέλουν να πάνε στην Ολλανδία, θέλουν να πάνε στην κεντρική Ευρώπη γενικότερα. Και στην Αγγλία ενδεχομένως. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους εδώ να κάνουν να δουλέψουν ένα διάστημα, να κάνουν κομπόδαμα και να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Επομένως, δεν είναι αυτό που θέλουμε εμείς εδώ και νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση. Προσωρινή χώρα φιλοξενία θα μπορούσαν να γίνουν με ανθρώπινες συνθήκες, διότι τώρα αυτή τη στιγμή ούτε οι κατασκηνώσεις του καλοκαιριού, του χειμώνα που χρησιμοποιούμε εδώ, έχουν όλες τις υποδομές που χρειάζονται, ούτε η λύση προσωρινή που έχουμε βρει τώρα στην Αγία μπορεί να αποτελέσει μόνιμη λύση μέσα στους υπαλλήλους του ΟΑΚ και της αγροτικής οικονομίας, να υπάρχουν 70-200 άνθρωποι σε ένα χώρο ο οποίος είναι πλήρως ακατάλληλος. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και χρήματα για να μπορέσει να γίνει κατάλληλος. Επομένως, δεν θα βλέπω εγώ αρνητικά μια μονάδα προσωρινής φιλοξενίας για 2-3 μέρες μέχρι να τακτοποιηθούν τα χαρτιά τους και να μπορέσουν να μεταφερθούν πάνω. Το Υπουργείο το εξετάζει, έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους πάνω σε αυτό? Αυτά μας έλεγε και ο κ. Δης την προηγούμενη φορά, ο τότε Υπουργός. Μιλούσε για τέτοιου είδους υποδομές, οι οποίες θα είχαν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα. Όχι να μείνουν εδώ και να εργάζονται εποχιακά, το οποίο είναι λιγάκι αόριστο. Και πότε θα φύγουν? Άμα βρουν ευκαιρία, φεύγουν καταρχήν. Δεν μπορεί ο εργολόγος να στηριχθεί επάνω τους, ούτε να κάνει ένα σοβαρό προγραμματισμό με τέτοιους ανθρώπους.